cuáles serán los que tienen que ir a Έχουμε παιδιά. Ο Δός Κορινθίας απέναντι το Παγκρίτιο Στάδιο. Δημότες ενημερών τους αρμόδιους εδώ και δύο εβδομάδες. Όμως δεν υπάρχει ανταπόκριση όπως λένε. Παίρνω την Πέμπτο Δήμο, τους λέω παιδιά ξανά τρίτη φορά. Το και το έχει γίνει. Ναι, ήρθαμε, το είδαμε, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα για άλλα κουβάκι. Λέει πώς κάνετε έτσι. Λέω ρε παιδιά, αυτό δεν είναι άλλα κουβάκι. Αυτό θα δημιουργηθεί μεγάλο θέμα. Είναι δίπλα από εγώ. Αυτό ο λάκκος είναι περίπου μία μισή εβδομάδα που άρχισε να δημιουργείται, μικρό λακκάκι, σιγά σιγά μεγάλωνε. Έτσι η λακκούβα μεγαλώνει επικίνδυνα και καταλήγει σε μεγάλη καθίζωση του δρόμου. Έρχομαι, πατάω μέσα. Μέσα το πόδι. Παίρνω το Δήμο 4:35. Δεν το σηκώνει κανένας. Το τμήμα οδοποιίας. Παίρνω στο Δήμο ξανά, μου δίνει το, η γραμμή μέσα στο Δημαρχείο. Μιλάω με τον κύριο που είχα μιλήσει 26 του μήνα. Ναι, μου λέει το θυμάμαι. Είδα και τις φωτογραφίες. Θα κάνει την υπομονή. Έχει το Ηράκλειο 200 τρύπες να κλείσω. Λέω, έλα να δεις αυτή τη χαβούζα που είναι κατακάθιση του δρόμου και μετά θα μου πεις για τρύπες. Τα τηλέφωνα πέφτουν βροχή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όμως η καθίζηση παραμένει. Ωστόσο, στο σημείο βρέθηκε η δημοτική αστυνομία, η οποία έκλεισε τον δρόμο με κορδέλα. Δημότες διαπιστώνουν ότι η ζημιά είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς αντικρίζουν νερά, πιθανότατα από σπάσιμο αγωγού ομβρίων. Ο κίνδυνος ατυχήματος χτυπά κόκκινο σε γειτονιές στην πλατεία Συνάνη, όπως στην οδό Ρωμανίδη, αλλά μάνας και όχι μόνο. Και συγκεκριμένα εχθές περνούσε ένα μηχανάκι από εδώ και έπεσε εκεί στο λάκκο και καταμισέρωθηκε ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα τώρα, ήρθαν οι εργολάβοι, κάνανε ό,τι κάνανε, τα παρατήσανε, φύγανε. Αν συνεχίσει βέβαια η κακοκαιρία, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ, γιατί είναι όλο το τετράγωνο γύρω-γύρω σκαμμένο. Και μιλάμε για 1000 παιδιά περίπου. Ναι, εδώ, ναι, έχουμε 3-4 σχολεία, 5 σχολεία είναι εδώ. Συνεργείο προχώρησε σε εργασίες, όμως άφησε πίσω του το ΜΕΣ και παγίδες ατυχήματος, ενώ δεν έλειψαν και οι τραυματισμοί. Μάλιστα, από τα επίμαχα σημεία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες μαθητές, καθώς στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν 5 σχολικά συγκροτήματα. Όπως μας ανέφεραν δημότες, στην περιοχή εκτελέστηκαν έργα και τις ανάγκες της ΔΕΙ. Έχουμε αγανακτήσει. Και το χειμώνα, τότε που έκανε τις δυνατές βροχές, συμπέρπαινε να έρχοσαστε εδώ. Και να το πούμε να με... αδιαφορία. Και ενώ κάτοικοι έκαναν αγώνα τα προηγούμενα χρόνια, ο χωμάτινος δρόμος να ασφαλτοστρωθεί, αντικρίζουν εδώ και έναν μήνα ένα βομβαρδισμένο τοπίο, με τις σκόνες να επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι και σκόνες και σκόνες και δεν μπορείς να αναπνέμε, το βράδυ δεν μπορούμε να αναπνέμε από σκόνες. Λίγα μέτρα παρακάτω, στην οδό Ιερολοχητών, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μεγάλη λακκούβα έχει σχηματιστεί και στην οδό Στριμώνο στη Θέρισο. Και στην οδό Πεσόντος στην Αλικαρνασσό, λίγα βήματα από το ΙΚΑ, παραμονεύει ο κίνδυνος ατυχήματος. Πρόκειται για λακκούβα η οποία παραμένει στο σημείο εδώ και 2 μήνες, όπως μας ανέφεραν δημότες. Τώρα και 2 μήνες είναι έτσι εκεί πέρα πάλι. Έφυγε από την πολύ βροχή, έφυγε η πίσα και ξανά μείνε πάλι η τρύπα, όπως είναι. Έχετε δει κάποια λακκούβα να κλείνεται σωστά στο Ηράκλειο? Όχι, ουδεμία, όλα σκάρτα. Είναι προχειρότητες, απλώς τίποτα. Έχετε δει κάποια λακκούβα να μπαλώνεται σωστά? Καμία. Άμα θα σήξουν πάλι να είναι οι εκλογές, θα θέλει ψηφουλάκια. Και λίγα μέτρα παρακάτω, στην Αλικαρνασσό, δημότες σχολιάζουν τις λακκούβες, ενώ κάνουν παράπονα για ελλειπή καθαριότητα. Πού είναι η καθαριότητα, ποια είναι η καθαριότητα? Έχουμε καθαριότητα? Εγώ σκουπίζω εκεί, εγώ από όλη την γειτονιά, εγώ τα σκουπίζω και τα μαζεύω γιατί κάθομαι στη βεράντα. Να πλύνω εγώ τους κάδους το καλοκαίρι για να μην έρχεται η βρώμα στα σπίτια μας. Λέω να συμμορφωθούν, να κοιτάζουν και το λαό, αν θέλουν να τους ψηφίζουν. Είχα πάρει τηλέφωνο να μας φέρουν ένα κάδο γιατί ήταν σπασμένοι κάδοι και το φέραν σήμερα. Σήμερα. Μετά από λοιπόν, μετά από 4 μήνες. Μετά από 4 μήνες. Ναι, μετά από 4 μήνες φέραν τον κουβά. Μόνο ο Λαμπρινός, μόνο λόγια είναι, όλο λόγια είναι. Εγώ του τα είπα μια φορά. Έχουν πάρει τηλέφωνο 15 φορές, δεν κάνουν τίποτα.